Θα ρωτήσω κάτι άλλο, κυρία Εβίτα Βαρελά, αναφορικά με το έγκλημα που είχαμε χθε στην Δάφνη. Άλλη μια γυναίκα και από ό,τι δεν είναι η έκτη μέσα σε 7 μήνε. Μια κοπέλα, την οποία, όπω είπε ο σύζυγός τη, τη ζήλευε, θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε αιτία. Κάθε φορά ο καθένα κάτι λέει. Τη σκότωσε και εδώ ποιο είναι το θέμα τώρα. Τέθηκαν σε διαθεσιμότητα δύο αστυνομικοί, οι οποίοι εκλήθησαν από γειτόνισσα. Αν έχουμε να δείξουμε και το, στο Facebook την ανάρτησή τη. Νάτι, εδώ είναι. Κάλεσε λέει του αστυνομικού, κάλεσε το 100. Πήγαν οι αστυνομικοί. 25 λεπτά από Δεν έκαναν λέει καταγγελία μήκανε. και δεν μπήκανε. Mm. Οι άνθρωποι αυτοί ετέθησαν σε διαθεσιμότητα, διότι 20 μέρε από αυτή την καταγγελία τη γειτόνισσα τη γυναίκα την έσφαξε. Όπω και όπως η ίδια το λέει. Έτσι, τι εδώ, σημαίνει λοιπόν, αυτό; Εδώ λοιπόν τώρα, συγγνώμη, αλλά μιλάμε πραγματικά για, για Παράβαση καθήκοντος, όφυλα να πάνε να δουν τι γίνεται και όχι να δουν και να φύγουν. Και τι γίνεται και στι περιπτώσει γυναικών αυτέ που απειλούνται και δεν έχουν κυρία Μα... ε, Βαρελά που να απευθυνθούν. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Ο, Ο αστυνομικό έχει το καθήκον να σπεύσει να βοηθήσει τον πολίτη. Συνεπώ, όταν λαμβάνει κάποιο σήμα από το κέντρο επιχειρήσεων ε, για κάποια, οποιαδήποτε καταγγελία, οφείλει να πάει να επιβεβαιώσει, να δει τι ισχύει. Οι αστυνομικοί τι έπρεπε να κάνουν τώρα, να κατεβούν και να πάνε πάνω στο διαμέρισμα, να δουν τι γίνεται. Έπρεπε, έπρεπε να, ε, να σπεύσουν, να δουν αν ισχύει η καταγγελία και σε, κα, σε καμία περίπτωση να φύγουν. Mm -hmm. ε, εάν λοιπόν ευσταθούν οι ισχυρισμοί, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, είναι μια απαράδεκτη στάση και ορθώ έχουν τεθεί σε διαθέσει. Θεσιμότητα. Αυτό όμως θα το δούμε σε συνέχεια. Δυστυχώ, το ζήτημα τη ε, γυναικοκτονία, το οποίο είναι ένα όρο, πρέπει να το πούμε, στο διεθνέ δίκαιο, mm -hmm. ε, ισχύει από το 2000 ε, με το 2010, ε, ο όρο γυναικοκτονία έχει ενταχθεί στο ποινικό σύστημα και έχει ξεκινήσει και αυτό το πράγμα. Αυτό βλέπω ότι Αμερικής, να μπει στην Ελλάδα, Ακριβώς Ακριβώ αυτό ναι. θέλω να σα πω. Ναι. Στο ευρωπαϊκό δίκαιο, ήδη από το 2014, με τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη ε, για τι. Ε, ε, για κατά τη βιαιότητα των γυναικών και της ισότητα των φίλων, που ισχύει η σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη, έχει γίνει ε, σύσταση από την επιτροπή των δικαιωμάτων γυναικών προ όλα τα κράτη μέλη να, ο, να υιοθετήσουν τον όρο γυναικοκτονία. Μάλιστα. Πρώτη η Γαλλία τον υιοθέτησε το 2000, ε, μετά το 2014. Έχει ξεκινήσει... Προφανώς λοιπόν, μια θα πάρα πρέπει πολύ... να ληφθούν μέτρα. Προφανώς η, η επανάληψη μέσα σε 7 μήνες 6 περιπτώσεων δείχνει πολλά πράγματα και θα πρέπει αρμοδίως να κινηθεί και το ίδιο το κράτος. Έχει ε, ξεκινήσει τα... μια επικοδομητική συζήτηση και στην Ελλάδα ώστε ο όρος αυτός να ενταχθεί. Έτσι. Διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πεθαίνουν, δ, δολοφονούνται 50 γυναίκε κάθε εβδομάδα Τι λέτε από, τώρα. Ε, από ενδοοικογενειακή βία, από περιστατικά. Τι λέτε τώρα, βίας, 50 γυναίκε κάθε 50 εβδομάδα. Ε, 50, ε, 50 γυναίκε. Ε, και στην Ελλάδα καταγγέλλονται βιασμοί, γιατί είδαμε ότι έτσι, έχει απασχολήσει πολύ και το αδίκημα του βιασμού, τα εγκλήματα βιασμών, κάθε ε, δύο μέρε. Λοιπόν, είναι πάρα, είναι πάρα πολύ σοκαριστικό αυτά τα. Ε, και αμήλικτα τα στατιστικά. Βέβαια. Και πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσει και έχει ήδη ξεκινήσει Έτσι, μια συζήτηση. Κυρία Βαρελά και υπό την επιτροπή του ποινικού μα κώδικα. Θα επανέλθουμε, γιατί έχει και συνέχεια και το συγκεκριμένο θέμα και θα δείτε περισσότερα και στο δελτίο ειδήσεων του Όπεν. Διότι πια, όπω είπαμε, έχει επιληφθεί ε, η ελληνική αστυνομία, έχει θέσει και σε διαθεσιμότητα του δύο αστυνομικού. Αλλά το κακό έγινε. Το κακό έγινε. Τη γυναίκα την έσφαξε ο άνθρωπο αυτό, και εκ των ερχόμαστε και τα συζητάμε.